Κύριε Παγκαλέ, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των εκλογαριακών ρυθμίσεων που λειτουργούσαν το καλοκαίρι φέτος στην Πρώτη Αγίου Νικολάου με την υποτυπώδη αυτή πεζοδρόμηση του κέντρου. Προτάθηκε ακόμα και ο παραλιακός να γίνει διπλής κυκλοφορίας. Η θέση του Εμπορικού Συλλόγου ποιες θα είναι σε αυτές τις δύο προτάσεις του Δημάρχου ώστε να γίνει πιο μεγάλη εκτείνωση πεζοδρόμησης και ο παραλιακός διπλής κυκλοφορίας? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πεζοδρόμηση. Υπάρχουν άλλες λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά η λέξη πεζοδρόμηση δεν ήταν αυτό που έγινε. Γιατί δεν λέγεται πεζοδρόμηση όταν αρκετά οχήματα επιτρεπόταν να περνάνε και όλο αυτό το θέμα που έγινε με ένα υπάλληλο του Δήμου να κάθεται να ξέρνει τα κάγκελα, να τα βάλει, να τα βγάλει, νομίζω ότι δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα που μπορούμε να έχουμε σαν τουριστική πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος από παλιά, από ανέκαθεν έτσι, ήταν πάντα θετικός στη λέξη πεζοδρόμηση. Αλλά πρέπει να γίνει πολύ πιο οργανωμένα, με πολύ σοβαρή μελέτη, ποιες είναι οι επιπλοκές που επιφέρει, ποια είναι τα ωφέλη που επιφέρει και να βγει μια καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μην κάνουμε πράγματα που τα καταδικάζουμε από μόνοι μας με τις κινήσεις αυτές και τα καταδικάζουμε να αποτύχουν. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα από τη φετινή αυτή προσπάθεια που έγινε από το Δήμο θετικό πρόσημο δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει, όπως το έχω πει και αρκετές φορές, μπορεί να έχει για κάποιους ένα θετικό πρόσημο τουλάχιστον από το αισθητικό κομμάτι. Σε ένα δρόμο, βέβαια, που το έχω πει και άλλες φορές, δεν νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος δρόμος. Ήταν ένας δρόμος που αρκετά παλιά πεζοδρόμια που θα απλά δίναμε και τον άσφαλτο στη μέση να περπατήσει ο δρόμος. Νομίζω ότι η υπεραξία της πόλης μας είναι το θαλάσσιο μέτωπο. Εκεί πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή μελέτη, γιατί εκεί περπατάει ο πιο πολύ ο κόσμος, εκεί είναι η υπεραξία της πόλης μας και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε παραπάνω βάση. Δηλαδή εννοώ το κομμάτι, κεντροπλατεία, το πέταλο να κατέβει κάτω μέχρι τα Αστέρια και γύρω από τη λίμνη. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ο πιο πολύ κόσμος εκεί περπατάει. Είναι βέβαια κάτι που ίσως αρκετά από εμάς τους επαγγελματίες να μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει τεράστια αγορά από το πεζόδρομο και από το δρόμο της πλατείας και κάτω, ο οποίος αδικείται όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και αυτό την παράμετρο, πώς να προωθήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, μια τουριστική πόλη για μένα πρέπει να έχει περιφερειακά πάρκινγκ. Έτσι, να έχει περιφερειακά πάρκινγκ και από εκεί να παρκάρουν οι επισκέπτες στις πόλεις μας τα αυτοκίνητά τους. Και είτε να χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία, είτε να χρησιμοποιούν τα πόδια, με οι αποστάσεις της πόλης μας είναι αρκετές μικρές. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι, όταν επισκεπτόμαστε άλλες πόλεις, έτσι παρκάρουμε τα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ και περπατάμε αρκετή ώρα και αρκετά χιλιόμετρα πολλές φορές. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό είναι το ίδιο να κάνουμε και στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτό επιμένω ότι η πόλη χρειάζεται περιφερειακά πάρκινγκ σε εισόδου τη πόλη. Και εκεί να αφήνετε το αυτοκίνητο και να μην μπερδεύουμε τους επισκέπτες πόλης μας όπως φέτος, βάζοντάς τους μέσα στο κέντρο και μετά να μην ξέρουν από πώς να βγουν και πού να πάνε πού. Σε ό,τι αφορά το παραλιακό να γίνει, δεν πιστεύω ότι θα βοηθήσει την πόλη, κύριε Παγκαλέ. Δεν με κατάλαβα την ερώτηση. Ο παραλιακός να γίνει ξανά διπλής κατεύθυνση ή να παραμείνει μονοδρόμηση? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ένιγμα. Με τη μορφή που έχει παραλιακός αυτή τη στιγμή, διπλής κατεύθυνσης δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, θα δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει, όπως και τα υπόλοιπα θέματα συγκοινωνίας μέσα στην πόλη της Αγίου Νικολάου, πρέπει να το δούμε πολύ μεθοδικά και πολύ οργανωμένα. Δηλαδή, και μην να κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα που δεν αλλάζει η Δημοτική Αρχή και η επόμενη μηδενίζει αυτά που έχει κάνει και φτού και από την αρχή και ξεκινάμε συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε ποια είναι τα θετικά που έχει αφήσει η πρώην Δημοτική Αρχή, να συνεχίζει η επόμενη και να μην υπάρχει αυτός ο μηδενισμός συνέχεια. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το Δήμο και να μην είμαστε συνέχεια να λέμε ότι πάμε πάλι από την αρχή. Σίγουρα στο παρελθόν από την πρώην Δημοτική Αρχή έχουν γίνει αρκετά λάθη, έχουν γίνει και αρκετά καλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να κρατήσουμε τα καλά
και να δούμε τα αρνητικά τα που έχουν γίνει, πώς να τα διορθώσουμε. Αλλά το θέμα διπλής κατεύθυνσης, όπως είναι διαμορφωμένη ο νοσοπαραλιακός, ένας δρόμος πρέπει να τονίσουμε στολίδι για την πόλη μας, ή τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι στολίδι για την πόλη μας, γιατί είναι, έχουμε ένα υπέροχο παραλιακό. Στις παλιότερες πολύ, πολύ καλές τουριστικές περιόδους που έχουμε περάσει τις προηγούμενες δεκαετίες, ο παραλιακός ήταν ένας δρόμος που περπατούσε κάθε βράδυ, ίσως είναι υπερβολικό να πω χιλιάδες, αλλά εκατοντάδες κόσμος περπατούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί ο παραλιακός, όπως είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχουν φτιαχτεί κάποια καινούργια ξενοδοχεία, αλλά στην ουσία είναι υποβαθμισμένος.